Τριτοκοσμικές καταστάσεις αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που σπουδάζουν στο ΤΕΙ της Σύνδου και κάθε πρωί κάνουν τη μακρινή διαδρομή μέχρι τις σχολές τους με το λεωφορείο της γραμμής 52. Η διαδρομή μετατρέπεται σε μαρτύριο λόγω των αραιών δρομολογίων σε συνδυασμό με τους εκατοντάδες φοιτητές που θέλουν να μετακινηθούν μέσω της αστικής συγκοινωνίας. Πολύ λίγα λεωφορεία, πολύ επιβάτης. Εξυπηρετούν δηλαδή. Όχι αρκετά, όσο πρέπει δηλαδή. Όχι. Είμαστε όλοι ένας πάνω στον άλλον. Το κέντρο σου. Δεν βολεύει. Γίνεται ένας χαμός. Πατυχιόμαστε κυριολεκτικά. Λίγα λεωφορεία. Καθόλου. Καθόλου καλή εξυπηρέτηση με λίγα λόγια. Αρκετά καλά για μένα, επειδή το παίρνω τακτέλ συνήθως. Αλλά εντάξει, για τους υπόλοιπους που το παίρνουν από το σταθμό είναι λίγο ότι να είναι η κατάσταση. Ειδικά όταν περιμένουν το πρωί εκεί πέρα καμιά 200 άτομα να έρθουν. Κατά τα άλλα, εντάξει, εγώ δεν έχω και πολύ μεγάλο πρόβλημα, επειδή συνήθως βρίσκομαι. Αν και δεν χρησιμοποιώ πολύ τον ΟΑΣ γιατί μένω στη Σύνδο, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι εξυπηρετούμε ιδιαίτερα γιατί είναι αραιά σχετικά τα δρομολόγια. Θα κατεβείς κέντρο, ας πούμε, για άλλες δουλειές? Όχι, δύσκολα. Γιατί πρέπει να αλλάξω και δύο λεωφορεία τουλάχιστον και θα σπαταλήσω και άσκοπα πολύ χρόνο. Ειδικά εδώ πέρα στη Σύνδο το 52 πολλές φορές δεν έρχεται. Περιμένουμε 45 λεπτά, δεν χωράμε. Κάποιες περιοχές έχουν πολύ, κάποιες άλλες όχι. Εμείς, π.χ. που είμαστε από χωριό, έχουμε κάθε μία ώρα. Οπότε, αν αργήσει από εδώ πέρα, δεν προλαβαίνουμε να φτάσουμε. Αναγκαστικά τα παίρνουμε κάθε μέρα, 2 ώρες να πάμε, 2 ώρες να γυρίσουμε στο ΤΕΙ εδώ πέρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το υπομένουμε. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια των πολιτών σχετικά με την ασυνεπή εκτέλεση των δρομολογίων του ΟΑΣΤ. Λεωφορεία αγνοούνται και γηπεδικές καταστάσεις εντός των οχημάτων, τα οποία το τελευταίο διάστημα τις ώρες αιχμής μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν. Συνήθως δεν είναι στην ώρα τους. Συνήθως. Στο κέντρο, ναι, είναι ιδιαίτερα προσβάσιμα, okay, αλλά από τα προάστια, από σύνταγη για Θεσσαλονίκη, ας πούμε, είναι σκούρα τα πράγματα, ειδικά το απόγευμα. Λίγα τα δρομολόγια, γίνεται πανικός μέσα στα λεωφορεία. Πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Πολύ λιγότερα από ό,τι ήταν και κινούμαστε σχετικά δύσκολα. Ευχαριστημένος είσαι από τα δρομολόγια, τα αστικά? Καθόλου, δεν υπάρχει ευχαρίστηση. Γιατί έτσι? Τα πράγματα. Μειωμένα δρομολόγια, πολύ κόσμο και εντάξει, δεν υπάρχει ρευστό, οπότε τι να κάνουν για αυτοί οι άνθρωποι. Χάλια. Γιατί έτσι? Γιατί τα λεωφορεία είναι τίγκα. Και γενικά έρχονται και όποτε να είναι. Τι δεν είναι στην ώρα τους ποτέ? Το 12 και το 23 ειδικά είναι τα χειρότερα. Αργούνε πολύ τα αστικά. Δεν είναι στην ώρα τους συνέχεια. Γίνανε χειρότερα από ό,τι ήτανε. Το τελευταίο καιρό έχετε μεγαλύτερα παράπονα από ό,τι πριν? Βεβαίως, ναι, έχουμε πολλά παράπονα. Οι πολίτες στέλνουν το δικό τους μήνυμα στον πρόεδρο του ΟΑΣΤ, Στέλιο Παπά. Είναι καλεσμένος σε μια εκπομπή ο πρόεδρος του ΟΑΣΤ. Θες να πεις κάτι, να το πει? Ότι αν γίνεται να φροντίσετε να ακολουθεί τα δρομολόγια και... Είναι το μόνο παράπονο, δεν έχω κάτι άλλο. Να κάνει κάτι, οπωσδήποτε. Να βάλει πιο πολλά λεωφορεία. Πιο συχνά. Κάθε 40 λεπτά. Αυτό να πάει. Να προσπαθούν οι οδηγοί να είναι στην ώρα τους αυτό.